Καλώς όρισες. Καλώς ήρθες. Έμαθα ότι το γήπεδο μπάσκετ στον Κορυδαλό δεν ήταν κάτι που είχες επικοινωνήσει. Μαθεύτηκε από γύρω-γύρω. Ναι, και από σπόντα και εκ των υστέρων μαθεύτηκε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι νιώθω αμήχανα ακόμα και τώρα που το συζητάμε, αλλά πλέον είναι κάτι γνωστό. Αυτό γιατί δημιουργήθηκε η ανάγκη σου να το κάνεις. Υπήρχαν κάποιοι φίλοι μου οι οποίοι ήταν, ας πούμε, θεωρητικά κρατούμενοι. Είχα μία επικοινωνία, ήξερα ότι τους αρέσει το μπάσκετ, ήξερα ότι τους αρέσουν οι αθλητικές δραστηριότητες. Και έφυξε λοιπόν ένα γήπεδο. Είναι πολύ προσωπική ερώτηση, βέβαια, αν θες να απαντάς. Οι φίλοι σου για ποιο λόγο ήταν μέσα, για οικονομικά εγκλήματα? Όχι, οι φίλοι μου ήταν κατηγορούμενοι για τρομοκρατικές επιθέσεις, οργανώσεις κλπ. Μάλιστα. Hasta la victoria siempre. Πάμε λοιπόν λίγο στα δικά σου. Είμαστε και στην Ελλάδα, είναι και live. Υπέροχα, δεν θα κοπεί. Αγχώθηκες. Να είναι καλά τα παιδιά. Εγώ, εσείς μην αγχώνεστε, εγώ θα φύγω. Εσείς θα μείνετε. Απολύεστε. Αλλά αυτοί είστε.